Φέρθουμε τώρα στον χώρο της υγείας. Θα περάσουμε να δούμε τι γίνεται με τις μονάδες εντατικής θεραπείας με τις ΜΕΘ. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό, σε ιατρικό προσωπικό. Είναι απαραίτητη η στελέχωσή τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα και η δική μας περιφέρεια, η δική Μακεδονία, αλλά όχι μόνο. Έχουν λοιπόν προκηρυχθεί ορισμένες θέσεις. Υπάρχει όμως μία παρέμβαση της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας για τον τρόπο προκήρυξης αυτού του διαγωνισμού και για ορισμένες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται και κριτήρια που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε μέσω τηλεφώνου με την κυρία Θεοδωρακοπούλου, είναι η πρόεδρος εταιρείας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Εξηγήστε μας ποια είναι τα προβλήματα που παρουσιάζουν στην προκήρυξη αυτή, για την οποία μάλιστα έχει δει και μια ανακοίνωση από την εταιρεία. Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό που είπε η τελευταία, υπάρχει νομοθεσία η οποία καθορίζει τις ειδικότητες οι οποίες μπορούν να μπουν στην εντατική θεραπεία. Είναι 5 βασικές ειδικότητες που είναι αναισθησιολογία, παθολογία, καρδιολογία, χειρουργική, πνευμονολογία και στα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί η νευρολογία, η νεφρολογία και τώρα η θωρακοχειρουργική. Ναι. Όταν γίνεται μια προκήρυξη λοιπόν θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι ειδικότητες έτσι ώστε όσοι έχουν αυτές τις ειδικότητες και επιθυμούν να βάλουν τα χαρτιά τους για μια τέτοια θέση να έχουν τη δυνατότητα να βάζουν. Mm-hmm. Η τελευταία προκήρυξη έχει αφαιρέσει κάποιες από τις ειδικότητες. Έχει γίνει δηλαδή η προκήρυξη χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες ειδικότητες όπως της αναισθησιολογίας, της παθολογίας σε κάποια σημεία, της νεφρολογίας. Τώρα των θωρακοχειρουργών και τα λοιπά, επειδή δεν είναι ΦΕΚ ακόμα, δικαιολογείται να μην το έχει στην προκήρυξη. Αλλά οι υπόλοιπες ειδικότητες έπρεπε να έχουν αναφερθεί όλες και μετά να επιλέξει ο γιατρός αν θέλει να πάει στην εντατική ή όχι. Mm-hmm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ορισμένες θέσεις να μην καλυφθούν. Μειώνεται η πιθανότητα να καλυφθούν οι θέσεις αυτές, σωστά. Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι τώρα, επειδή το ψάξαμε και λίγο νομικά το θέμα, ναι. ο κάθε ειδικευμένος γιατρός που έχει μία από τις ειδικότητες που έχουν αποκλειστεί μπορεί να προσφύγει και να ζητήσει να ξαναγίνει προκήρυξη από την αρχή. Έχει αυτό το δικαίωμα. Τώρα, ίσως σε κάποια μέρη να μην υπάρχουν γιατροί που να θέλουν να βάλουν τα χαρτιά τους και που αφορούν τις ειδικότητες που έχουν αποκλειστεί. Αλλά όπως και να έχει, μία προκήρυξη πρέπει να βγαίνει σωστά και μετά να αποφασίζει ο γιατρός αν θέλει να πάει στην εντατική ή όχι. Γιατί μπορεί κάποιος να μην βάλει στα χαρτιά του γιατί δεν θέλει η εντατική να είναι η επιλογή του ως χώρος εργασίας. Mm-hmm. Πρέπει να γίνεται όμως νόμιμα η διαδικασία αυτή για πολλούς λόγους. Αναφέρατε έναν για να μην κινδυνεύει να προσβληθεί σε κάποιο δικαστήριο. Είχατε επαφή με το Υπουργείο για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, είχαμε επαφή με το Υπουργείο. Αναφέραμε τις θέσεις μας. Η Υπουργή, όπως μας είπε και η νομικός σύμβουλος της εταιρείας ή ο κάθε ένας που βγάζει την προκήρυξη, είτε το νοσοκομείο, γιατί το Υπουργείο συμβουλεύεται το νοσοκομείο και τους χώρους, βλέπει τις ελλείψεις που έχει και μπορεί να προτείνει. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει γίνει η διαδικασία σε κάθε νοσοκομείο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά βήματα του να φτάσει μια προκήρυξη. Κάποιες θέσεις προτείνονται από την οικία ΥΠΕ ή από το οικείο νοσοκομείο και κάποιες άλλες θέσεις αποφασίζονται από το Υπουργείο λόγω ελλείψης προσωπικού. Τώρα, πώς έχει αυτή γίνει η διαδικασία, ακριβώς δεν καταλάβαμε. Αυτό που καταλάβαμε είναι σίγουρα ότι οι αναισθησιολόγοι έχουν αποκλειστεί θα έλεγε κανείς για να κατευθυνθούν προς τις αναισθησιολογικές κλινικές όπου όντως στη Βόρεια Ελλάδα έχουν προκηρύξει 36 θέσεις αναισθησιολόγων, δεν είναι και λίγες, και προφανώς για να κατευθύνουν προς τα εκεί γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη αναισθησιολόγων στις αναισθησιολογικές κλινικές. Έχουν αποκλείσει όμως και παθολόγους, έχουν αποκλείσει και νεφρολόγους. Οπότε ό,τι και να μας πει το Υπουργείο, ό,τι και να έλεγε, η προκήρυξη έπρεπε να γίνει με το σωστό τρόπο, όπως λέει το ΦΕΚ. Και από εκεί και μετά, ξαναλέω, ο γιατρός πρέπει να επιλέξει πού θέλει να δουλέψει. Ναι. Γιατί αν τον αναγκάσει να πάει σε ένα χώρο γιατί θέλει να βρει μια θέση, δεν θα είναι ευχαριστημένος στο χώρο που αναγκάστηκε να πάει. Μάλιστα. Θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος για να μπορεί να είναι και πιο αποδοτικός. Κάτι τελευταίο, κύριε Θεοδωρακοπούλου, ποια είναι η εικόνα στις ΜΕΘ της χώρας, πόσες είναι οι ελλείψεις, αν έχετε το νούμερο σε ποσοστό? Κοιτάξτε, ακριβές νούμερο δεν έχω, γιατί αυτό που έχει προκύψει με την πανδημία. Είμαστε σε διαδικασία να ξανακάνουμε τα δεδομένα μας για να δούμε τι ελλείψεις υπάρχουν.
Αυτό που προέκυψε με την πανδημία ήταν τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα που προέκυψε είναι ότι ανοίξαν αρκετά κρεβάτια. Αυτό είναι ικανοποιητικό για μας, γιατί φτάσαμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για το πόσες κλίνες αναλογούν στον πληθυσμό, ανά 100.000 πληθυσμό. Mm-hmm. Αυτό όμως, οι περισσότερες μέρες που ανοίξανε κρεβάτια, οι κενές οργανικές θέσεις που υπήρχαν στα νοσοκομεία ή δεν είχαν άλλες ή έπρεπε να γίνουν εκ νέου τα οργανογράμματα στο νοσοκομείο και να βγάλουν θέσεις για τα καινούργια κρεβάτια. Mm-hmm. Κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε κρεμότητα σε κάποια μέρη. Δεύτερον, υπήρχαν οργανικές θέσεις που δεν είχαν προκηρυχθεί. Έγιναν δύο προκηρύξεις, όπως θυμάστε, μέσα στην πανδημία και μετά όταν ανοίξανε τα κρεβάτια έχουν προσληφθεί προσωπικό, αλλά προκηρυχθήκαν και θέσεις και σε άλλες ειδικότητες και έγινε και αρκετή μετακίνηση προσωπικού για να καλύψει κενά. Mm-hmm. Οπότε είμαστε ακόμα σε έλλειψη προσωπικού και γιατρούς, αλλά και νοσηλευτές. Είναι ένα κομμάτι που δεν συζητιέται πάρα πολύ, αλλά και με τις καινούργιες ελάχιστες προδιαγραφές που τώρα μας λένε ότι χρειαζόμαστε 3 νοσηλευτές ανακλίνη ως ελάχιστη προδιαγραφή για να λειτουργούν τα κρεβάτια, χρειάζονται και νοσηλευτές στις μονάδες εντατικής θεραπείας για να διατηρηθούν τα κρεβάτια λειτουργικά και με κανόνες ασφαλείας, εννοείται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, κύριε Θεοδωρακοπούλου. Καλή συνέχεια. Καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.